πάμε όμως στην ευχάριστη είδηση της ημέρας για σήμερα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα χορηγήθηκε φάρμακο κατά της υπατήτιδας Δέλτα σε ασθενή. Η χορήγηση έγινε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στις 13 Ιουλίου φέτος με το φάρμακο το οποίο φέρει την εμπορική ονομασία Hepcludex. Χορηγήθηκε σε 50χρονο ασθενή, ο οποίος πάσχει από υπατήτιδα Β και Δ. Για το θέμα αυτό μίλησε στην Νίνα Τσίρικα η κυρία Ελένη Γιγή, επίκουρη καθηγήτρια παθολογίας υπατολογίας. Είναι ένας ασθενής 55 ετών, ο οποίος γνωρίζει ότι έχει υπατήτιδα Β και Δ από το 2003. Δεν υπήρχε μέχρι τώρα τέτοια θεραπεία στοχευμένη για την υπατήτιδα Δ, οπότε στην ουσία ο ασθενής αυτός ήταν εκτεθειμένος και αν δεν έκανε τη θεραπεία αυτή, η πορεία του θα ήταν να καταλήξει σε κάποιο χρονικό διάστημα να έχει κύρωση. Είναι η πρώτη στοχευμένη θεραπεία για την υπατήτιδα Δ. Για την υπατήτιδα Β υπάρχουν θεραπείες μέχρι τώρα και οι ασθενείς πάνε πολύ καλά. Για την υπατήτιδα Δ δεν υπήρχε μέχρι τώρα στοχευμένη θεραπεία. Πρόκειται για μια θεραπεία η οποία είναι σε ενέσιμη μορφή, γίνεται υποδόρια και γίνεται κάθε μέρα. Η διάρκεια η προβλεπόμενη είναι ένα έτος. Τώρα από εκεί και πέρα ο ασθενής είναι πολύ καλά στην υγεία του. Η πρώτη χορήγηση έγινε στο νοσοκομείο και μάλιστα έγινε στο χώρο της αναζωογόνησης. Σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποια άμεση ανεπιθύμητη ενέργεια, κάποια αλλεργική αντίδραση, δεν είχε κανένα πρόβλημα ασθενής. Έγινε εκπαίδευση του ασθενή τις επόμενες μέρες πώς θα χορηγείται η γέννηση και από εκεί και πέρα μπορεί να την κάνει ο ίδιος στο σπίτι του. Το φάρμακο αυτό έχει πάρει αδειοδότηση από τον οργανισμό, τον Ευρωπαϊκό, τον ΕΜΑ, πέρσι τον Ιούλιο του 2020. Κυκλοφόρησε όμως μόνο στις χώρες που υπήρχε η παραγωγός εταιρεία, δηλαδή στην Γερμανία, Γαλλία και Αυστρία. Στην Ελλάδα ήρθε με τη διαδικασία χορήγησης φαρμάκων από το εξωτερικό. Υπάρχει μια τέτοια διαδικασία που γίνεται κάποια αίτηση στον ΕΟΦ και περνώντας από κάποια συγκρίση από τον ΕΟΦ και από τον ΕΟΠΗ και από γιατρούς που εξετάζουν την περίπτωση αυτή, δίνεται μετά η έγκριση για να έρθει το φάρμακο αυτό συγκεκριμένα για τον ασθενή που έχουμε ζητήσει. Να διευκρινίσουμε λοιπόν ότι υπάρχει διαδικασία για τη χορήγηση του φαρμάκου. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος νοσεί από υπατήτιδα να πάει στο νοσοκομείο και να του χορηγηθεί. Όχι, θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο εξειδικευμένο παθολογικό κέντρο που θα πρέπει να γίνουν βέβαια οι απαραίτητες εξετάσεις και εφόσον πληρεί τις ενδείξεις θα πρέπει να γίνει αυτή η αίτηση. Η οποία η απάντηση διαρκεί περίπου ανάλογα με το πόσο γρήγορα θα γίνουν οι έλεγχοι 2-3 εβδομάδες μέχρι να μπορέσει να γίνει μετά η παραγγελία από τον ΕΟΠΗ και από τον ΙΦΕΤ. Η καλή είδηση της ημέρας. Και λέω να το καθιερώσουμε αυτό, Κωνσταντίνε. Να έχουμε την καλή είδηση της ημέρας. Θα τη βρούμε, πού θα πάει. Όπως και αυτό εδώ που μας περιέγραψε πριν από λίγο η κυρία Ελένη Γιγή, η επίκουρη καθηγήτρια παθολογίας υπατολογίας.